Ο κύριος Πάνος Παπα-Νικολάου μαζί μας, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΓΕ. Καλησπέρα, γιατρέ. Γιατρό, θα συζητήσουμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Βόσμη, κύριε Κλώσσα, εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τα ξαναλέμε. Να διορθώσουμε λίγο το έκο, όχι από εσάς, από εμάς μάλλον πρέπει να είναι. Θα το δούμε. Ωραία. Πώς είναι καλύτερα τώρα. Σας ακούμε μια χαρά τώρα, ναι. Ωραία. Έχουμε πάρα πολλές φορές ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα μικρότερο ΕΣΥ, ένα μικρότερο δημόσιο σύστημα υγείας, το έχουμε δει να το περιγράφει ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Έλεγε ότι κάπως έτσι θέλει να κινηθεί η κυβέρνηση όταν όχι αναλάβει. Μόνο αυτό, αν με επιτρέπετε, όχι μόνο αυτό. Όταν εμείς είχαμε σφοδρότατη αντιπαράθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ιατρική υποστελέχωση των νοσοκομείων, ο κύριος Μητσοτάκης, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, έβγαινε και ουσιαστικά υποστήριζε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας ότι πλεονάζουν οι γιατροί στο ΕΣΥ. Δεν ναι. το θυμάστε. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα τότε. Ναι, τέλος πάντων, ας περάσουμε στην πραγματικότητα τώρα, γιατί η πραγματικότητα είναι αδυσόπιτη. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν εφημερεύει κανένας παθολόγος σε κανένα νοσοκομείο του νομού Λακωνίας. Ούτε στο νοσοκομείο Σπάρτης, ούτε στο νοσοκομείο Μολάων. Η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης και ο διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου Σπάρτης έχουν δώσει προφορική εντολή, προσέξτε, προφορική, δεν τολμά να την κάνουν γραπτή, στους αγροτικούς γιατρούς που έχουν αγκαρευτεί να εφημερεύουν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ναι. να στέλνουν όλα τα περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία. Α. Σε ποια νοσοκομεία θα τα στέλνουν εκεί γειτονικά? Στο Παναρκαδικό Τρίπολης, όπου οι παθολόγοι και εκεί έχουν απειλήσει με ομαδική παρέτηση αν τους αναγκάσουν να καλύπτουν το νοσοκομείο Σπάρτης, ή στο νοσοκομείο Καλαμάτας, που επίσης οι παθολόγοι τις τελευταίες μέρες απείλησαν με ομαδική παρέτηση εάν τους επιβάλλουν να καλύπτουν και το νοσοκομείο Σπάρτης. Ναι. Γιατί δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη του νοσοκομείου να Καλαμάτας. Να ξεπεράσω το θέμα των χιλιόμετρων, το ότι βάζεις έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα να ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα να φύγει από τη Σπάρτη για να πάει στην Καλαμάτα ή να φύγει από τη Σπάρτη για να πάει στην Τρίπολη. Ναι. Να το ξεπεράσω αυτό, γιατί έχουμε φτιάξει πολύ ωραίους αυτοκινητόδρομους. Νοσοκομεία δεν φτιάχνουμε και γιατρούς δεν έχουμε. Έχουμε καθιερώσει τη γενική ειδικότητα της νοματικής Αυτό είναι αλήθεια. Ιατρικός τουρισμός επίσης θα μπορούσαμε να το πούμε. Ότι πηγαίνεις από νομό σε νομό για να βρεις το... Όχι, ιατρικός τουρισμός είναι για τους ασθενείς. Αυτό είναι τουριστική ιατρική για τους γιατρούς. Τουριστική ιατρική. Ωραία. Γιατί όλο αυτό, γιατί δεν έχουμε γιατρούς φαντάζομαι. Θα σας πω τώρα, το ότι αυτά γίνονται σκόπιμα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το έχει πει η ίδια η κυβέρνηση αν είπε τον χρόνο. Σας υπενθυμίζω, το καλοκαίρι του 2021, όταν η κυβέρνηση νόμιζε ότι ξεμπέρδεψε για την πανδημία για άλλη μια φορά, ήταν μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας και πριν έρθει το τρίτο κύμα. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης ο ίδιος, σε επίσκεψή του στην Κρήτη, είχε δηλώσει ότι σε μια ευρύτερη περιοχή δεν χρειάζεται να υπάρχουν πολλά νοσοκομεία, αλλά μόνο ένα. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, να υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο. Το Πανεπιστημιακό. Το Ηρακλείο συγκεκριμένα. Είχε πει. Ναι, ναι, ναι. Και όλα τα άλλα νοσοκομεία της Κρήτης, για παράδειγμα, αυτά είναι. Χανίων, Ρεθύμνου, Βενιζέλιου, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου, Ιερά Πέτρα Θητείας, να είναι ακτίνες του κόμβου. Κόμβος είναι το ένα νοσοκομείο που θα έμενε. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, κέντρα πρώτων βοηθειών. Διακομιστήρια ή κέντρα μετανοσοκομεία. Δεν χρειαζόμαστε όμως ένα νέο υγειονομικό χάρτη. Ναι, βεβαίως χρειαζόμαστε νέο υγειονομικό χάρτη, αλλά σύμφωνα με τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες. Δηλαδή, παράδειγμα, τα οργανογράμματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία και που με αυτά τα οργανογράμματα οι κενές θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ είναι 5.500, είναι τα παροχημένα οργανογράμματα του 2012. Που με εντολή της κυρίας Λακάρτ που είδα προηγουμένως να την έχετε στην οθόνη, είχαν πετσοκοπεί κυριολεκτικά
για να περικοπούν τα κόστη. Αυτά τα κόστη θέλει να περικόψει η κυρία Λαγκάρντ. Βέβαια, ναι. Τα κόστη των υπερτιμολογήσεων στα ιατρικά υλικά δεν τα περιέκοψε ποτέ. Κλείνω την παρένθεση. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες όμως, τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, αυτές οι θέσεις στην ελάχιστη περίπτωση που χρειάζονται είναι τουλάχιστον 8.000. Άρα λοιπόν, βεβαίως χρειαζόμαστε υγειονομικό χάρτη, αλλά με κριτήριο τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες. Όχι με κριτήριο ούτε την κυρία Λαγκάρντ, ούτε την κυρία. Ναι, αλλά η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης λέει για προσλήψεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού κτλ. Πάμε λοιπόν στις προσλήψεις. Την περασμένη Τρίτη, 17 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία γιατρών από το δικό μου νοσοκομείο, είχαμε συνάντηση με τον αρμόδιο για τα νοσοκομεία υπουργό, τον κύριο Δημιστοκλέον. Mm-hmm. Εκεί θέσαμε θέμα για τις προκηρύξεις που χρειάζονται για το δικό μας νοσοκομείο συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, για να μην κλείσει το απεικονιστικό εργαστήριο. Το οποίο τώρα είναι κλειστό, αν δεν κάνω λάθος. Λειτουργεί μόνο για τα άκρως επίγοντα περιστατικά, διότι στο τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, σε 9 οργανικές θέσεις, έχουν απομείνει μόνο 2 μόνιμοι γιατροί και ένας επικουρικός ειδικευμένος. Μάλιστα. Και στα άλλα τμήματα που έχουμε κρίσιμες ανάγκες, παθολογικά τμήματα, κυταρολογικό, παθολογοανατομικό κλπ. Η απάντηση του κυρίου Υφυπουργού, που με φταίει αυτός γι' αυτό βέβαια, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος, μας είπε εντός του 2023 δεν μας αφήνει το Υπουργείο Εσωτερικών να συστήσουμε καμία παραπάνω θέση εκτός από αυτές που έχουν ήδη προκηρυχθεί από πριν το καλοκαίρι. Ναι. Για τις παραπάνω θέσεις, τις καινούργιες συστάσεις και προκηρύξεις θέσεων, θα δούμε από το 2024. Άρα κλείνουμε τα παλιά κενά και αφήνουμε τα καινούργια κενά πάλι να είναι κενά, άρα το πρόβλημα συνεχίζεται. Το 2024 πάρα πολλά τμήματα σε όλη τη χώρα θα έχουν πλήρως καταρρεύσει. Αν θέλουν πραγματικά, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε μια καινούργια πολιτική ηγεσία στο Υπουργείο Υγείας, εγώ θέλω να είμαι θετικός πάντα, έτσι, να μην μηδενίζω. Αν είναι ειλικρινής η καινούργια πολιτική ηγεσία, για τα νοσοκομεία μιλάω, γιατί για την κυρία Καπιδάκη θα πω δύο λόγια μετά. Ναι. Ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Θεμιστοκλέους, αν είναι ειλικρινείς, ότι θέλουν να σώσουν τα νοσοκομεία, πρέπει να κάνουν άμεσα δύο πράγματα. Τώρα, χθες, να προκηρύξουν άμεσα και μαζικά όλες τις καινές οργανικές θέσεις, για να δοθεί και το μήνυμα στους γιατρούς ότι πραγματικά η κυβέρνηση. Θέλουμε να στηρίξουμε. Να σωστά, σωστά. Για πείτε και αυτά που θέλετε για την κυρία Καπιδάκη. Ναι, καλά. Και το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση ενώπιση του νέου υπολογισμού. Τώρα για την κυρία Αγαπηδάκη. Δεν έχουμε καταλάβει τι λέει η κυρία Αγαπηδάκη. Ειλικρινά, εγώ δεν το έχω χάσει. Mm-hmm. Καλά, καταρχήν το βασικό που εξήγηλε η κυρία Αγαπηδάκη είναι επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Για τον προσωπικό γιατρό. Την ιατρική στην Ελλάδα 60 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Άκουσον να στελεχώσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τον κρίσιμο ρόλο του προσωπικού οικογενειακού γιατρού, με φρέσκους πτυχιούχους της ιατρικής που δεν έχουν καν ξεκινήσει ειδικότητα, αντί να πάνε αμέσως στα νοσοκομεία ως εργαζόμενοι και εκπαιδευόμενοι ειδικευόμενοι γιατροί, mm-hmm. για να κάνουν τα 6-7 χρόνια ειδικότητα που προβλέπεται στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει, να τους στέλνει με το ζόρι, γιατί λέει υποχρεωτική θητεία, με το ζόρι να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους αναλογούν και να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να κάνουν ειδικευμένοι παθολόγοι, ειδικευμένοι γιατροί γενικής οικογενειακής ιατρικής και ειδικευμένοι παιδίατροι. Mm-hmm. Η κυρία Αγαπηδάκη επίσης κάθε μέρα προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα τα κάνει ακόμα χειρότερα. Για παράδειγμα χθες ήταν στην κρατική τηλεόραση και τη ρώτησε ο συνάδελφός σας πολύ ευνόητα και πολύ σωστά για μια δεύτερη εξαγγελία που έχει κάνει. Έλεγε, με συγχωρείτε, η κυρία Καπιδάκη, ότι για να προσελκύσει ειδικευμένους γιατρούς που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και αναφέρει συγκεκριμένα μόνο δύο κράτη, δεν ξέρω γιατί αναφέρει μόνο δύο κράτη και όχι άλλα, αναφέρει συγκεκριμένα Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο, δεν αναφέρει κάποιο άλλο κράτος, μόνο από τα δύο, έλεγε ότι για να τους δώσει κίνητρο να επαναπατριστούν θα δώσει πάρα πολύ ψηλούς μισθούς, 150.000 ευρώ το χρόνο. Στο εύλογο ερώτημα του συναδέλφου σας, μα πώς είναι δυνατόν να το λέτε αυτό ενώ εξακολουθείτε να δίνετε εξευτελιστικούς μισθούς στους γιατρούς που υπάρχουν στην Ελλάδα για να μην παραιτηθούν κι αυτοί. Η κυρία Αγαπηδάκη είπε χθες το εξής εκπληκτικό.
Δεν καταλάβατε, λέει, αυτό που είπα δεν αφορά όλους τους γιατρούς. Αφορά κάποιους συγκεκριμένους που είναι πανεπιστημιακοί τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Κύπρο, τους οποίους θέλουμε, λέει, να τους φέρουμε για να διδάξουν στα πανεπιστημιακά τμήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που θα ιδρύσουμε, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επιδημιολόγοι πεδίου για να καταλάβουν αυτό το διδακτικό έργο. Εγώ, επειδή έμεινα άναυδος, θέλω να ρωτήσω με αφορμή τη φιλοξενία συχνότητά σας τους προέδρους των ιατρικών σχολών. Γιατί κάπου διάβασα ότι πρόεδροι των ιατρικών σχολών προχθές κάτι είπαν ότι ίσως να είναι σε θετική κατεύθυνση εξαγγελίες. Ναι, και γιατρέ, με αυτό να κλείσουμε. Εγώ θέλω να τους ρωτήσω. Και ναι, και τελειώνω με αυτό. Θέλω να τους ρωτήσω. Συμφωνούν ότι στις ιατρικές σχολές Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Λάριστας, Αλεξανδρούπολης, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν υπάρχουν επιδημιολόγοι. Και επιδημιολόγοι κιόλας που τους μάθαμε όλους έναν προς έναν τα προηγούμενα χρόνια επιδημιολόγοι. Όρισε πολλούς πανεπιστημιακούς επιδημιολόγους η ίδια η κυβέρνηση 2020-2021 στις Συμβουλευτικές Επιτροπές για την Πανδημία. Έχετε δίκιο. Αυτά που λέει η κυρία Μητσοτάκη είναι επιεικώς ανόητα. Κάτσε σε παρένθεση. Κύριε Παπα-Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Θα τα ξαναπούμε. Καλά, καλό απόγευμα. Θέλετε ειδήσει να